Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Ampelas, λοιπόν. Είμαι μέλος των Fooolish Designers. Είμαστε μια ομάδα που ασχολείται με την οπτική επικοινωνία, το design και το software engineer. Και είμαστε Fooolish. Πριν σας πω για το NEWSLEXIA που θα παρουσιάσω σήμερα, θέλω να σας πω δύο λόγια για τον τρόπο που δουλεύουμε, ο οποίος είναι πολύ απλός. Αρχικά κάνουμε αφελείς ερωτήσεις στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας απαντούν σε ερωτήσεις. Εμείς κάνουμε design τις απαντήσεις τους και εκείνοι πετυχαίνουν τους στόχους τους, συνήθως. Λοιπόν, μία μέρα πριν από περίπου ένα χρόνο, που καθόμαστε στο γραφείο και μαράζαμε, βαριόμασταν, διαβάζαμε ειδήσεις στο ίντερνετ και πέσαμε πάνω σε αυτή την είδηση. Παγετός πάει όλα τα ρεκόρ ψύχου στη Βόρεια Αμερική. Έτσι μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε ένα πολύ απλό design και να οπτικοποιήσουμε αυτή την είδηση και το κάναμε έτσι. Σίγουρα όλοι θα θυμάστε τα ανοιχτοπερπατήματα του Φρανσουά Ολάν, του Γάλλου Προέδρου, με την Καγιέτ. Και φυσικά δεν έπρεπε να μείνουμε έξω από αυτό. Φτιάξαμε αυτό το post. Την επόμενη εβδομάδα ήρθαν τα επεισόδια στην Ουκρανία μεταξύ αστυνομίας και πολιτών για με αφορμή το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Έτσι φτιάξαμε αυτό. Είδαμε πως μας άρεσε πάρα πολύ, είχαμε ενθουσιαστεί πραγματικά πάρα πολύ και άρεσε και στους φίλους μας. Έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα και γεννήθηκε το NEWSLEXIA ή αλλιώς News Reading Disorder. Τι είναι τώρα το NEWSLEXIA? Το NEWSLEXIA απευθύνεται σε ανθρώπους σαν και εμάς, που βαριόμαστε να διαβάζουμε τα νέα ή να βλέπουμε δέλτια ειδήσεων, ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει αυτόν τον καιρό. Όλοι εμείς θα θέλαμε ένα απλό, γρήγορο και δημιουργικό τρόπο για να ενημερωθούμε. Έτσι, ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάλι πολύ απλός. Παίρνουμε μια ζουμερή είδηση από την επικαιρότητα, πολύ γρήγορα κάνουμε το design, γίνεται post και τρέχει στα social media. Το design εναντίον της τηλεόρασης και της εφημερίδας. Τις ειδήσεις τις διαβάζουμε σε εφημερίδες, βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, μέσω του ραδιοφώνου, στο ίντερνετ κτλ. Αλλά μήπως είναι βαρετές? Γενικά δεν μας αρέσουν καθόλου. Τρώνε πάρα πολύ από το χρόνο μας, χρησιμοποιούν μια ξύλινη γλώσσα και γενικά δεν είναι καθόλου δημιουργικές, δεν έχουν καμία αισθητική. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι το design σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα μέσα, γιατί η πληροφορία είναι πολύ μικρότερη. Όμως πιστεύουμε πως το design μπορεί να δώσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα πληροφορίας. Γιατί ο εγκέφαλός μας αγαπάει το design. Γιατί εμείς φτιάχνουμε μια εικόνα με ταυτότητα και αυτό αρέσει στον εγκεφαλό μας, μας αρέσει και πέρα από την είδηση προσφέρουμε και μια ψυχαγωγία. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε τα posts και οι ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το Stack and Blowjob Day φυσικά, και φτιάξαμε αυτό. Φυσικά συνεχίζεται η επικαιρότητα. Οπότε τα επεισόδια στην Ουκρανία συνεχίστηκαν με τους σνάιπερς να κυκλοφορούν στον δρόμο και να σκοτώνουν κόσμο. Στη συνέχεια το αεροπλάνο των Μαλαισιανών αερογραμμών εξαφανίστηκε. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αποφάσισε με δημοκρατικό τρόπο να μπλοκάρει το Twitter. Οι Ιάπωνες συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν πια να σκοτώνουν φάλαινες εν έτη 2014. Και ο πολύ αγαπητός Kim Jong-un απειλεί για πόλεμο την Αμερική με βάση μια ταινία που θα κυκλοφορούσε και τελικά κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εννοείται πως δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω αυτό. 7 γκολ ήταν. Και λοιπόν, κάναμε αυτό. Μέσα σε όλα που γίνονται υπάρχουν και χαρούμενες ειδήσεις, όπως το πρώτο μωρό που γεννήθηκε μέσα από μεταμοσχευμένη μήτρα. Μετά, ο φόβος για την εξάπλωση του έμπολα. Πίσω, εδώ.
Η προσπάθεια εκτόξευσης της αποστολής προς τον Άρη από την NASA. Και φυσικά ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι με τέτοιες ειδήσεις, όπου οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν σε ένα σχολείο στο Πακιστάν και σκότωσαν 141 ανθρώπους. Πιο πολύ παιδιά. Είναι ένα δύσκολο έργο να χειριστεί σε ένα τέτοιο illustration. Αλλά επειδή η ζωή συνεχίζεται, κάναμε και ένα χριστουγεννιάτικο post. Και μπαίνοντας το 2015, με αυτή την είδηση, που οι Ταλιμπάν μπήκαν και σκότωσαν 12 ανθρώπους στο περιοδικό Σαλίχεμπο. Αυτό ήταν λοιπόν το NEWSLEXIA. Στα μελλοντικά μας σχέδια, θέλουμε να φτιάξουμε μικρά δελτία ειδήσεων, να αποκτήσει δηλαδή το NEWSLEXIA ήχο και εικόνα. Να είναι λοιπόν μικρά δελτία ειδήσεων διάρκειας μέχρι 3 λεπτά, με τη μορφή video animation, και να προσφέρουν ενημέρωση και ψυχαγωγία, κάτι που δεν έχουμε συναντήσει ως τώρα. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το project, γιατί γίνεται και μέσω του design. Και το design είναι κάτι το οποίο είναι δυνατό και μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, να κάνει το μυαλό μας να σκεφτεί. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τα υπόλοιπα δύο μέλη της ομάδας, τον Δημήτρη Ζαρκάδα και τον Γιάννη Αμπελά, τον Γιάννη, ναι, Κουλάκη, εγώ κεντρικό πρόσωπο. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.